μετράς γιατί πονάνε. Πόλεμος είναι και νικά. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Και θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να πάμε στη Δήμητρα Αλεξανδράκη που χθες μέσω του Instagram της έκανε ένα τεράστιο ξέσπασμα για το θέμα της Ιωάννας Τούνη. Και είπε μια φράση που πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι εμπερικνύει όλο το βίντεο που έκανε. Οι θήτες κάνουν μήνυση στο θύμα και όχι το θύμα στο θήτη. Πάμε να το δούμε. Σε αυτή τη χώρα σε βιάζουνε, σε χτυπάνε, σε ξεφτιλίζουν, σε διασύρουνε και οι θήτες κάνουν μήνυση στο θύμα. Όχι το θύμα στο θήτη. Πρόσεξε. Ο θήτης στο θύμα. Και έχεις και τον χύψη που βγαίνει και λέει ό,τι του κατεβαίνει στο μυαλό προκειμένου να πάρει δημοσιότητα από το θέμα γιατί πουλάει και θέλει να τον μάθει και η νίτσα στα κάτω κρεμαστά που δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του. Αν θες να σε μάθουνε, κάνε κάτι για το οποίο θα μάθουν εσένα από το έργο σου, από το οτιδήποτε. Όχι πατώντας αγόρι μου, κορίτσι μου, οτιδήποτε πάνω σε έναν άνθρωπο, χοροπηδώντας την πλάτη ενός ανθρώπου που ο οποίος από κάτω το έχει κάρβουνα. Έλεος, λίγο ανθρωπιά κάτι πλέον. Λίγο ανθρωπιά, σεβασμός. Μάλιστα. Τι να πούμε, ότι έχει άδικο. Όχι, δεν έχει κανένα. Τι να πούμε τώρα. Ισχύει. Ότι τις περισσότερες και να πω και κάτι στην τελική. Καλά, και εμένα μου την έχουν πέσει χθες. Γιατί. Τι να πω, τόσο δεν με αφορά αυτό. Απλά και καλά έκανε και υπερασπίστηκε τη φίλη της, η οποία φίλη της δεν είναι ο θήτης, είναι το θύμα. Οπότε λογικό είναι υπερασπιστεί. Όπως και εγώ χθες στήριξα τον συνεργάτη μου, που δεν στήριξα την Ιωάννα, αλλά ο συνεργάτης μου, και την Ιωάννα θα τη στήριζα, αλλά είναι φίλος μου πόσα χρόνια. Του έχω μια δυναμία τόσα χρόνια, γιατί έχουμε περάσει και πολύ δύσκολες στιγμές μαζί. Τέλος πάντων τώρα. Ναι. Και ουσιαστικά είναι ο σύντροφος και συνεργάτης μου του θύματος. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, παιδιά, ειλικρινά. Θέλω να ξεσπάσω τόσο πολύ για όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες στα social media. Ξέρω, είχε ξέσπασμα και στο Happy Day πριν. Θα το κάνω κι εγώ, αλλά ειλικρινά. Σταματήστε αυτή την ανθρωποφαγία, παιδιά. Μην ψάχνετε. Πέστε την στους θήτες, όσο θέλετε. Μην ψάχνετε να κατηγορείτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση, κανένα λόγο και αυτή τη στιγμή, που μην έχουν και χίλια δύο δικά τους προβλήματα και να βαράτε κι άλλο και να πονάνε. Αυτό ήθελα να πω. Κοίταξε. Δε, Θέμη μου, θέλω να το πω. Εσύ μπορεί να μην σε νοιάζει, Θέμη μου, όμως όταν σου έρχονται επιθέσεις συνέχεια. Και μπαίνω και στη θέση. Θέλω να στηρίξω και τη Σταματίνα. Αφήστε με λίγο. Διαφωνώ με αυτό που είπε η Σταματίνα, αλλά δεν θέλω να το προχωρήσω. Η κοπέλα το δικαιολόγησε. Πάντα δεν μπορούσα αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, όμως πραγματικά μου κάνανε επίθεση ακόμα στο ότι υπάρχω στο ίδιο κανάλι με την Τζιμτζιλή. Δηλαδή, ειλικρινά, είστε σε μια κοπέλα που έχει μια οικογένεια να έρχεστε τέτοια πράγματα και να καταργέστε. Ηρεμήστε λίγο. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα λάθος, να βγει την επόμενη μέρα να ζητήσει συγγνώμη. Μου κάνατε χθες επίθεση. Για ποιο λόγο να στηρίξω το Δημήτρη? Βεβαίως και θα τον στηρίξω το Δημήτρη όταν είναι ο σύντροφος του θύματος. Λοιπόν, κοίταξε, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και σκέψου να έχεις και εσύ, γιατί προφανώς και εγώ έχω και δικά μου προβλήματα όλα. Και δεν ξέρετε τι πρόβλημα κρύβει το κάθε άνθρωπο που κάνει κλείνει την πόρτα. Μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που φαντάζεστε. Δεν έχουν καμία σχέση με την τηλεόραση κτλ. Να έχει λοιπόν τα δικά σου προβλήματα και να έχει λοιπόν μετά και μια γενικότερη επίθεση. Και λες τώρα, Θεέ μου, τι γίνεται. Παίζει να. Που συμβαίνουν χίλια δυο γύρω μου και πρέπει να τα διαχειριστώ. Παίζει να πάθω ζημιά και στη δουλειά μου. Επειδή έκανα το αυτονόητο. Στήριξα το συνεργάτη μου που είναι ο σύντροφος του θύματος. Μπορώ να σου πω κάτι, Κατερίνα μου. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς στο μυαλό μας, το λέω δημόσια, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι τηλεθεατές. Τηλεθεατές, όπως βλέπεις, στηρίζουν την εκπομπή, στηρίζουν εσένα, είναι εδώ κάθε μέρα. Τις εκπομπές, τις υπόλοιπες και στα άλλα κανάλια. Αν δεν μας ήθελαν τηλεθεατές, δεν θα μας έβλεπαν. Αγαπητοί μου, εντάξει, δεν το πω έτσι, αλλά μπείτε λίγο. Επειδή είμαι αρκετά ευαίσθητη. Χθες συναχωρήθηκα πάρα πολύ με τον Δημήτρη και μετά. Άκουσαμε. Μην δίνει σημασία. Τεράστια επίθεση. Είναι ένας άλλος κόσμος. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Οι άνθρωποι που επιλέγουν να βλέπουν τους παρουσιαστές, τους συνεργάτες τους, τα κανάλια και τις εκπομπές. Έχουν τόσο ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι που λέει. Και σε στηρίζουν και σε καταλαβαίνουν. Βλέπω τέτοιο μίσος και αυτά στα social. Δεν είναι μίσος. Τώρα. Μεταφορά προβλήματος. Για όλους, όχι μόνο για μένα. Για τη Σύζη, για τη Σαμαντά. Δηλαδή, ξέρετε τι περνάει κανένα σπίτι. Έλειωσε, παιδιά. Δεν τους αφορά. Δεν βίασαν κανένα. Δεν μπορεί να κοπέλε. Δεν έκαναν κάτι κακό. Κάποιου άλλου να βρίζουν και να ξεφτιλίζουν κάποιου άλλου. Κάνουν ακριβώ το ίδιο. Εγώ θα σου πω κάτι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που γράφουν είναι μεταφορά προβλήματος δικού του. Δηλαδή, θέλω να καταλάβεις κάτι, ότι αυτοί επειδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα, βρίσκουν και ξεσπάνε και είναι μια διέξοδο για αυτούς. Μου γράφουν άμα μιλήσεις, να μην κάνεις ποτέ παιδί, εμένα, επειδή στήριξα εσένα. Ξέρεις τι μου λένε εμένα. Και άμα μιλήσει με κάποιους, λέει γιατί το λες αυτό, μου λέει γιατί είδα αυτό το πράγμα. Και λέω, έχεις διαβάσει. Και σου λέει όχι.
βλέπει μια επικεφαλίδα κάπου γιατί μπορεί να πουλήσει και σου λέει αυτό μπορείς εσάς το κοντρόλ, λες, το ότι δεν φαίνεται απλό. Σε μένα δεν είναι καθόλου δεν είναι απλό, απλό Κατερίνα μου. Υπάρχει ένα συσσόρευμα, δεν δικαιολογώ κανένα και εννοείται ότι κανονικά δεν πρέπει να δούμε και καμία σημασία σε ότι δεν γράφεται και είναι ανώνυμο και δεν μας αφορά η γνώμη του. Καταλαβαίνουμε, υπάρχει ένα συσσωρευμένο θυμό και μπορεί να θέλουν αυτό που λέμε μία κάθαρση. Παιδιά, βεβαίως να ξεσπάσουν στους φύτες. Να κατηγορήσουν στους φύτες και να αλλάξουν όλο το πλαίσιο. Από εμάς να κάνουμε. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε και σκέψω ότι οι ψυχαγωγικές εκπομπές έχουμε γίνει και ασχολούμαστε πραγματικά με την ενημέρωση και με τα τρέχοντα θέματα. Να το κλείσω γενικά. Ναι, Αντρέα. Είναι κατάκτηση η ελευθερία του διαδικτύου. Αλλά πρέπει να βάλει μια τεράστια διαχωριστική γραμμή από την ελευθεριότητα που μπορεί να προκύψει. Και ξέφραγω, Αμπέλη, δεν είναι κατά. Ελευθεριότητα είναι αυτό, έναν ελευθερία. Θα χαθεί το νόημα. Μα αυτό είναι, λέω, είναι η ελευθεριότητα. Η κοπέλα, 20χρονη, βιάστηκε να πληρώσουν αυτοί που τη βίασαν. Το νόημα ποιο είναι, η Τούνη είναι θύμα revenge porn. Άρα, τι, δηλαδή πραγματικά. Ο μέγιστος Μπέρτολτ Μπρέχτ έλεγε, ο φωνιάς φωνάζει με σκοτώνουνε και ο κλέφτης με κλέβουνε. Ωραία. Τόπε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ κακή πλευρά των social media, λοιπόν. Η κυρία Λατινοπούλου. Δεν τα κατηγορώ τα social media. Όχι, όχι, όχι. Πραγματικά λέω, τα αγαπάω και επικοινωνώ. Απλά πρέπει τελικά να την ελευθεριότητα, πρέπει να την καυτηριάζουμε. Πρέπει να διηλίζουμε και να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό και να το ξεκαθαρίζουμε μέσα μας. Λοιπόν, πάμε